Αναγκαστήκαμε να κατεβούμε σε 4 ώρη στάση εργασίας, οι εργαζόμενοι, καθώς μέσα στην εβδομάδα είχαμε 3 απολύσεις. 3 άδικες απολύσεις από άτομα που ήταν και συνδικαλιστές και άτομα που ήταν πολλά χρόνια στην εταιρεία, καθώς θεώρησε η εταιρεία είτε ότι τους βλάπτει ή ότι είναι ακριβή. Έχουν απολύσει έναν πατέρα 8 μηνών παιδιού, χωρίς καμία ανθρωπιστική διάθεση, παρόλο που προσπαθεί η εταιρεία να βγάλει ένα διαφορετικό πρόσωπο έξω. Έχουν απολύσει μια κοπέλα η οποία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, αλλά χάλασε τη σούπα κάποιον. Και προχωράμε κάθε μήνα, το σχέδιό τους είναι κάθε μήνα να έχουμε τουλάχιστον 6 απολύσεις σε κάθε παράρτημα σε όλη την Ελλάδα. Ζητάμε τη συμπαράσταση του κόσμου των καταναλωτών, αυτοί που τόσα χρόνια τους εξυπηρετούμε και μας τιμούνε με την παρουσία τους, να σταθούν δίπλα μας 4 ώρες σήμερα, 11 με 3, να μην έρθουν να ψωνίσουν από το πράκτικερ Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην εργοδοσία και τη συμπαράστασή τους σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εδώ και θα υπερασπιστούμε οποιονδήποτε συνάδελφο, συνδικαλιστή ή μη, χρειαστεί τη βοήθεια για να ξαναπάρει πάλι πίσω τη δουλειά του. Αυτό είναι σωστό! Αυτό είναι σωστό! Σταθερό ωράριο αυξήσει στο μισθό! Αυτό είναι σωστό! Αυτό είναι σωστό! Σήμερα πραγματοποιούμε κινητοποίηση 4 ώρες στάση εργασίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας. Στηρίζουμε τους συναδέλφους της εταιρείας της Practiker, τους απολυμμένους συναδέλφους στη συγκεκριμένη εταιρεία, όλο το Σωματείο, όλη την εργατική τάξη της πόλης μας. Αυτή η μάχη αφορά όλους τους εργαζόμενους, διότι αυτή η εταιρεία προχωράει σε εκδικητικές απολύσεις σε συναδέλφων οι οποίοι είναι μέλη στο Σωματείο. Αυτοί οι εργαζόμενοι με ανάγκες σοβαρές, με οικογένειες, με παιδιά, με δάνεια, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αν δεν έχουν δουλειά. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα στο πλάι μας. Καλούμε σε αλληλεγγύη και τους πελάτες σήμερα να μην ψωνίσουν 11 με 3 και κυρίως όλους τους εργαζόμενους εδώ πέρα να εκφράσουν τη στήριξή τους στους συγκεκριμένους συναδέλφους. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, θα συνεχίσουμε να κλιμακώνουμε, δεν θα τους περάσει έτσι.